καλύτερα, τελειώστε τη φράση σας, γιατί το χάσαμε πάνω στο καλύτερο, ότι έχει σπάσει η Γενική Γραμματεία Εσόδων με των πληροφοριακών συστημάτων, όταν, για να μπορούν, όταν, λοιπόν, να μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά τα προσωπικά δεδομένα, έτσι. Κοιτάξτε, όταν σας λέω το αρχικό πλάνο ήταν η πλήρη ενοποίηση των δύο Γενικών Γραμματείων. Τέλος πάντων, για διάφορους λόγους, τελικά άλλαξε το σχέδιο. Ήταν το σπάσιμο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο hardware και το software για, μόνο για άλλα ζητήματα όπως τις συντάξεις. Ενώ το software για, για τους φόρους, φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, για το Μητρό, τον Αφημί και όλα αυτά, πέρασε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για να μπορέσει να έχει μια αυτοτέλεια και να μπορεί να υλοποιήσει τις εφαρμογές για τους φόρους, για να έχει μια ταχύτητα. Άρα, κύριε Θεοχάρη, δεν έπρεπε να έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων? Προφανώς. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Δεν μπορεί τι να... λέμε τώρα, αφού την κυρία Σαββαίδου προσπάθησαν ουσιαστικά, ήταν η βασική αντίπαλη. Οποιουσδήποτε είναι στην Γενική Γραμματεία θα πρέπει να ενημερώνει. Είναι προφανές ότι δεν μιλούσαν καν στο τηλέφωνο. Αν πράγματι είναι ακριβή αυτά, μιλούμε, θα έλεγα τη λέξη, για παρακράτος. Όπως το λέτε. Ακριβώς.